Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, για ακόμα μια φορά στην εκπομπή Δημιουργική Διάλογη με τον εκλεκτό ιατρό και συγγραφέα Βασίλη Ατσακλή. Καλησπέρα και από μένα, χαίρετε, χαίρετε κυρίω. Και τον Αργύρη Μάντη. Σήμερα στην εκπομπή μας θα ακολουθήσουμε τα ίχνη του νυμφίου της Εκκλησίας μας και θα γίνουμε για λίγο συνοδοιπόροι του Θείου Δράματος. Η Αγία και Μεγάλη Εβδομάδα των Παθών του Ιησού Χριστού αποτελεί μια καμπή, ένα σταθμό πλούσιο πνευματικού ανεφοδιασμού των ψυχών μας και προκαλεί συγκίνηση και κλονισμό στη ψυχή των χριστιανών όλου του κόσμου. Η Μεγάλη Εβδομάδα των Παθών, που αποκαλείται Μεγάλη σύμφωνα με τον Ιερό Χρυσόστομο, είναι μεγάλη όχι γιατί είναι μεγαλύτερη σε χρονική διάρκεια, αλλά επειδή τα αγαθά τα οποία συνέβησαν κατά αυτή είναι για εμάς μεγάλα και ανέκφραστα. Κατά αυτήν σταμάτησε ο μακροχρόνιος πόλεμος, νικήθηκε ο θάνατος, η κατάρα εξαφανίστηκε, η εξουσία του διαβόλου καταλύθηκε και συνέμιξαν οι άγγελοι με τους ανθρώπους όπως και ο ουρανός με τη γη. Εμείς μέσα σε αυτή την εκπομπή θα προσπαθήσουμε να δούμε τα συγκλονιστικά γεγονότα της Μεγάλης Πέμπτης το βράδυ του Μυστικού Δείπνου. Να αναφέρουμε περιληπτικά ότι σύμφωνα με τις πληροφορίες που μας δίνουν τα Ευαγγέλια, ο Κύριος μετά την θριαμβευτική του είσοδο κατά την ημέρα των Βαΐων και την Ανάσταση του Λαζάρου, το βράδυ της Μεγάλης Τετάρτης δηλαδή, δεν επανήλθε στα Ιεροσόλυμα, και έμεινε στο φιλικό σπίτι της Βιθανίας των τριών αδελφών Μάρθας, Μαρίας και του Λαζάρου. Και αφού έμεινε όλη την ημέρα εν σιωπή και προσευχή, κοιμήθηκε στον τελευταίο ύπνο επί της γης. Το πρωί της Μεγάλης Πέμπτης τον πλησίασαν οι δύο μαθητές του, Πέτρος και Ιωάννης, και τον ρώτησαν, «Διδάσκαλε, πού θέλεις ετοιμάσομένσε φαγήν το Πάσχα?» Και ο Κύριος απάντησε, «Να πάτε στα Ιεροσόλυμα και εκεί θα βρείτε κάποιον να βαστάζει κεράμιον ύδατος. Θα τον ακολουθήσετε και στο σπίτι που θα μπει θα βρείτε τον οικοδεσπότη του σπιτιού και αυτόν να ρωτήσετε. Εκείνος θα σας δείξει ένα ανώγιο μέγα εστρωμένο. Εκεί θα ετοιμάσετε να φάμε το Πάσχα. Θέλει ο Κύριος, ανώγιο μέγα να είναι οι καρδιές μας, για να εισέλθει και να δειπνήσει μαζί μας, να είναι οι καρδιές ευπρεπείς, καθαρές, απελαγμένες από μίση και κακίες και ως χωρικούς εγωισμούς. Δεν καταδέχεται να μπει σε καρδιά ακάθαρτη από πάθη και μουρισμούς. Για να είναι η καρδιά μας κατοικητήριο του Κυρίου, πρέπει στη ζωή μας να προσέχουμε ιδιαιτέρως, να έχουμε καρδιά άκακη, αγνή, ανιδιοτελή, γεμάτη καλοσύνη και αγάπη. Ο λόγος σε εσάς. Μάλιστα. Πολύ ωραία τα είπατε, πάρα πολύ ωραία. Είναι το τελευταίο δείπνο αυτό που κάνει ο Κύριος με τους μαθητές, γι' αυτό τους δίνει όλες εκείνες τις εντολές που πρέπει να τους δώσει, αφού πρώτα όμως τους πλένει τα πόδια. Η νύψη των ποδών των μαθητών του είναι το πρώτο που θα πούμε σήμερα, το δεύτερο είναι ο πρόλογος της προδοσίας του Ιούδα, τρίτο είναι η παράδοση της Θείας Ευχαριστίας που δίνει, πολύ σημαντικό, το σημαντικότερο από όλα του μυστικού δείπνου, και μετά είναι ο ομιλίας στο όρος των ελαιών που προλέγει ότι θα τον αφήσουν μόνο και θα φύγουν. Αυτά λοιπόν θα πούμε για σήμερα στο λίγο χρόνο της εκπομπής που μας μένει, γιατί δεν είναι μεγάλη η εκπομπή μας. Σηκώθηκε από τη θέση του Ιησούς, ζήτησε μια πετσέτα, πήρε μια λεκάνη με νερό και άρχισε να πλένει τα πόδια των μαθητών, μόλις κάθισαν εκεί για να φάνε. Όταν όμως πήγε στον Πέτρο, εκείνος εμφάνισε μεγάλη έκπληξη και του είπε ότι δεν θα αφήσω να μου πλύνεις τα πόδια ποτέ, στον αιώνα λέει, ού μου νύψεις τους πόδας στον αιώνα, δεν θα αφήσω σε σένα να μου πλύνεις τα πόδια. Σου λέει ο δάσκαλός μου να μου πλύνει τα πόδια, μου το θεώρησε πολύ υποτιμητικό γι' αυτό. Ο Κύριος όμως γυρίζει και του λέει του Πέτρου, εάν δεν σου νύψω τα πόδια, αν δεν σου πλύνω τα πόδια,
δεν έχεις θέση μαζί μου, θα φύγεις. Και ο Πέτρος πάλι με δεύτερη έκπληξη λέει, αν είναι έτσι λέει, να μου πλύνεις και το κεφάλι και το σώμα, όλο να με πλύνεις. Λέει ο Χριστός, δεν είσαστε λέει άπλητοι, είσαστε καθαροί στο υπόλοιπο σώμα, μόνο τα πόδια σας είναι που είναι να σας πλύνω. Και τελείωσε ο Κύριος τον ύψο των βοδιών, τους είπε ότι είσαστε καθαροί, αλλά όχι όλοι, ουχή πάντες. Και εννοούσε βέβαια, όπως καταλαβαίνετε κι εσείς, εκείνον ο οποίος τον πρόδιδε, ο οποίος δεν ήταν καθαρός, ήταν, είχε βρώμικη ψυχή. Όταν τελείωσε τον ύψο των βοδιών, άφησε τη λεκάνη και την πετσέτα και κάθισε ζωσμένος στη θέση του και τους είπε, εσείς λέει, με λέτε ότι είμαι δάσκαλος και κύριος σας. Και καλά το λέτε, λέει, γιατί όντως είμαι ο κύριος σας και ο δάσκαλός σας. Αλλά εγώ σας ένυψα τα πόδια, ο κύριος και ο δάσκαλος. Και εσείς λοιπόν οφείλετε να πλένετε τα πόδια ο ένας του άλλου, από συμπάθεια και αγάπη και φιλία και ευγνωμοσύνη και ό,τι θέλετε. Και υπόδειγμα, λέει, ήταν αυτό που σας έκανα, για να δείτε ότι εκείνος που είναι σπουδαίος, που θέλει να είναι σπουδαίος, πρέπει να έχει αγάπη και να υπηρετεί τους άλλους. Στη συνέχεια ο Ιησούς ταράχτηκε, λέει, στο πνεύμα του. Τα λέει στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, νομίζω, κύριε Μάντη. Ε? Σωστά, σωστά. Ναι. Και είπε, αμήν, αμήν, λέγω εμήν, ότι είσαι εξημών παραδόσιμε. Σας λέω αλήθεια, το αμήν σημαίνει αλήθεια. Αλήθεια σας λέω, δύο φορές το λέει συνήθως ο Χριστός για να γίνει πιο εμφατικό, αλήθεια σας λέω ότι κάποιος από σας θα με παραδώσει, τους εχθρούς δηλαδή. Και λυπήθηκε για τον Ιούδα, ο οποίος θα ήταν αυτός που θα τον επαρέδιδε. Κάποιος λέει, ο οποίος τρώει τώρα μαζί μου, από τους 12. Τότε οι μαθητές αναστατώθηκαν. Και ενώ οι 11 δεν είχαν πρόθεση να τον προδώσουν, εντούτοις επειδή είπε ο Χριστός ότι κάποιος θα με προδώσει, όλοι αμφέβαλα για τον εαυτό τους. Γιατί σου λέει, πίστευαν τον Χριστό περισσότερο από τον εαυτό τους, δηλαδή, κατά κάποιο τρόπο. Και είπαν, μήτι εγώ Κύριε, εγώ μήπως θα το κάνω, εγώ. Και εκείνος τους είπε, ίσως με χαμηλή φωνή, για να μην ακούσουνε, ποιος θα ήταν αυτός, να μην τα ακούσουν όλοι, τα είπε στον Ιωάννη. Εκείνος του λέει που θα βουτήξει το ψωμί μαζί μου στην πιατέλα συγχρόνως, αυτός θα είναι. Και πράγματι έγινε αυτό και το είπε μυστικά στον Ιωάννη, γιατί ο Ιωάννης ή μάλλον ο Πέτρος έκανε νόημα στον Ιωάννη και του είπε, ποιος είναι εσύ που είσαι δίπλα του, ρώτησε που έχεις θάρρος, ας πούμε, και λοιπά. Και ο Ιωάννης λέει, είπε στο στήθος του, δηλαδή πήγε κοντά του, πολύ κοντά στο στόμα του, ακούμπησε στο στήθος και του είπε, ποιος Κύριε είναι αυτός που θα σε προδώσει, χαμηλόφωνα. Και του είπε αυτό, ότι εκείνος τώρα που θα βουτήξει το χέρι μαζί μου και θα βουτήξει το ψωμί στην πιατέλα, στη σάλτσα, ας πούμε, εκεί πέρα, αυτός θα είναι. Και είπε μετά συμπληρωματικά, ο μένιος του ανθρώπου υπάγει ως γέγραπτε, διότι να ξέρουμε ότι ο Χριστός παραδόθηκε οικειοθελώς, μόνος του παραδόθηκε. Ο Ιούδας έδειξε την παράνομη ψυχή του, αλλά ο Χριστός ήταν να παραδοθεί και δίχως τον Ιούδα θα παρεδίδεται. Καλό ήταν λοιπόν να μην είχε γεννηθεί, λέει, αυτός ο άνθρωπος ο οποίος θα κάνει αυτό. Ο Ιούδας συγχύστηκε από την ταραχή του κλπ, γιατί ή αυτός ήξερε ότι θα το κάνει. Και είπε υποκριτικά, μήπως εγώ είμαι Κύριε, λέει, αυτός που θα σε προδώσει. Γιατί το είπε τώρα αυτό, μήπως εγώ είμαι. Και ο Χριστός το απάντησε όπως είπες, σι είπας. Αυτό το λέει στο Ματθαίο, στο Κάπα Σίγματά, στο 25. Λοιπόν... Δηλαδή ότι ομολογεί ο ίδιος ο Ιούδας. Ομολογεί ο ίδιος ο Ιούδας. Φοβερό δεν είναι. Απίστευτη. Χάος η ψυχή του ανθρώπου. Αν λέμε ότι ξέρουμε τον εαυτό μας και οι ψυχολόγοι λένε ξέρουν και τους άλλους, λέει, από αυτά τα σημεία,
Είμαστε λιγάκι μακρισμένοι από το να ξέρουμε την ψυχή του ανθρώπου, γιατί ο άνθρωπος είναι ένα μέγα μυστήριο. Κάποτε είχα μένα εκεί στο σπίτι που έμενα στο πρώτο, έλεγε, όταν ήμουν μικρός, και έλεγε αυτός, πω πω λέει αυτός μυστήριο τρένο. Λοιπόν, αυτός που έλεγε αυτό το πράγμα, πράγματι είχε μπει στην ψυχολογία του ανθρώπου. Όλοι είμαστε τρένα, μυστήρια τρένα. Δηλαδή, έχουμε τόσα μυστηριώδη μέσα μας, που δεν ξέρουμε τον εαυτό μας. Μόνο ο Θεός ξέρει τι έχουμε μέσα μας. Το λέω αυτό για να μην νομίζουν μερικοί ότι έχουν το ακριβές γνώθης αυτών, όπως έλεγε και ο Σωκράτης. Μετά λοιπόν, αφού βούτυξε το ψωμί, μπήκε μέσα του ο Σατανάς, και σε τελειώνω αμέσως για να μιλήσετε, και απευθυνόμενος στον Ιούδα, είπε ο Χριστός, κάνε αυτό που έχεις να κάνεις γρήγορα. Οι μαθητές νόμιζαν ότι είπε στον Ιούδα να βοηθήσει με τους φτωχούς με τα χρήματα που μάζευαν για να πάρουν φαγητό ή οτιδήποτε να δώσουν και στους φτωχούς. Κάνε αυτό που έχεις να κάνεις, γιατί αυτός κράτα και τα λεφτά, ο Ιούδας. Είδατε τώρα, ο Χριστός ήξερε ότι θα τον υποδώσει, ήξερε τι άνθρωπος είναι και παρόλα αυτά του είχε δώσει και το ταμείο. Να δείτε ότι πώς ο Θεός βλέπει και πώς εμείς οι άνθρωποι. Δεν θα το κάνει κανένας. Αν ήξερε ότι αυτός είναι κλέφτης, θα του δώσει το ταμείο. Αλλά αυτός του το έδωσε. Μήπως και μετανοήσει με αυτό το πράγμα, δηλαδή. Εγώ θα σταματήσω τώρα εδώ. Εγώ θα συνεχίσω και ναι. Θα πω ότι ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, μετά την αναχώρηση του Ιούδα που είπατε, αγαπητέ κύριε Τσακλή, σημειώνει τρεις χαρακτηριστικές λέξεις. Ειν, δε νίξ. Ήταν πλέον νύχτα. Μάλιστα. Κοιτάξτε πόσο τώρα βάθος έχει αυτό. Ήταν νύχτα σκοτεινή στην καρδιά του επίορκου μαθητού. Πάντοτε είναι νύχτα όταν ένας άνθρωπος φεύγει από τον Θεό. Ο δρόμος της αναχωρήσεως από τον Θεό είναι σκοτεινός και ζωφώδης. Είναι απαίσιος και επικίνδυνος. Και όσοι τον βαδίζουν, κάνουν έγκλημα εναντίον του εαυτού τους. Περπατούν στο σκοτάδι, με σκοτεινή την ψυχή και με σκοτεινές τις σκέψεις και με σκοτεινό τον τρόπο της ζωής τους. Είναι η πλέον απέσια μορφή της ανθρώπινης ζωής, η πιο επικίνδυνη και η πιο θανατηφόρος. Όμως δυστυχώς είναι πάρα πολύ συχνή. Δεν είναι συγκλονιστικό? Βέβαια, βέβαια. Θα συνεχίσετε με τη σύσταση της Θείας Ευχαριστίας. Βεβαίως, μαζί να το πούμε. Η Θεία Ευχαριστία είναι το αποκορύφωμα, όπως γνωρίζουμε όλοι, της Θείας Λειτουργίας. Δεν υπάρχει Θεία Λειτουργία, Κυριακάτικη Θεία Λειτουργία, η οποία να μην αποκορυφώνεται, να μην τελειώνει με την λήψη του σώματος και του αίματος του Χριστού, που είναι η Αγία Κοινωνία. Αλλά όπως είπαμε προηγουμένως, έχει παραδοθεί σαν μυστήριο αυτό, το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Οι αιρετικοί λένε δεν είναι μυστήριο, είναι απλώς έτσι ήθελε ο Χριστός σαν ανάμνηση, λέει, να το κάνει, να τους πει ότι να φάτε αυτό είναι το σώμα μου και εκείνο είναι το αίμα μου. Δηλαδή δεν είναι, δηλαδή, θα λέγαμε, οι αιρετικοί λένε δεν είναι ουσία το πράγμα, αλλά είναι μια φιλοφρόνηση και λοιπά, δεν ξέρω τι λένε, πολλά λένε τέτοια. Αλλά είναι η σύσταση του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας. Τι έκανε ο Χριστός? Πήρε στα χέρια του ψωμί άρτον, ο οποίος είναι ένζυμος άρτος. Ένζυμος, και θα το δούμε αργότερα αυτό. Ναι, σε μια άλλη εκπομπή να το θίξουμε για να θα το πάρουμε. Περιληπτικά θα το πω εγώ μετά την... Ωραία. Και τους είπε ότι αυτός ο άρτος, έχει κάνει μια εισαγωγή ο Χριστός και έχει πει ότι αυτός ο άρτος που σας έδωσε ο Μωυσής από τον ουρανό δεν ήταν ο αληθινός άρτος, γιατί όσοι έφαγαν πέθαναν. Εγώ είμαι, τους είπε, ο αληθινός άρτος, και εννοούσε το σώμα και το αίμα του, το οποίο θα κάνει την αιώνια ζωή στον άνθρωπο, την αθανασία δηλαδή του σώματος και του πνεύματος. Εγώ είμαι ο άρτος της ζωής, είχε πει ο Χριστός, και οι πατέρες έφαγαν το μάνα και πέθαναν. Όμως, ο οποίος φάει από αυτόν τον άρτο που θα δώσω εγώ δεν θα πεθάνει, και εννοούσε την Αγία Κοινωνία. Πήρε λοιπόν στα χέρια του το ψωμί και είπε, αυτό είναι η σάρκα μου. Προσέξτε, στα ελληνικά δεν αποδίδεται αυτό μοιάζει με τη σάρκα μου, αυτό είναι αντί της σαρκός μου, όχι.
είναι η σάρκα μου η ίδια, είναι ταυτότης. Δεν μπορεί κανείς εδώ πέρα να πει ότι αυτό το είναι, είναι μεταφορικό ή ιστορικό ή θεατρικό ή οτιδήποτε άλλο ή μεταφυσικό. Είναι ένα αληθινό είναι, είναι μια ταυτότης. Το σώμα που κοινωνάμε είναι το σώμα του Χριστού. Πώς είναι το σώμα του Χριστού? Ο Θεός ξέρει πώς το κάνει αυτό. Διότι κατεβαίνει το Άγιο Πνεύμα και εξαγιάζεται και γίνεται σώμα Χριστού. Αυτό να πιστεύουμε, αυτό πιστεύουν οι Ορθόδοξοι. Όποιος δεν το πιστεύει αυτό, να ξέρετε, δεν είναι Ορθόδοξος. Και τους έδωσε και έφαγαν. Και μετά τους είπε, αυτό είναι το σώμα μου. Και μετά πήρε το, το κρασί που έπιναν από το κοινό δοχείο και τους είπε, πείτε εξ αυτού πάντες, τούτο εστί το αίμα μου. Το της Καινής Διαθήκης γράφει ο άλλος Ευαγγελιστής, ο Ιωάννης δεν το αναφέρει κλπ. Το υπέρ ημών και πολλών εκχυνόμενων εις άφεσιν αμαρτιών. Πάντως είπε πάλι για το σώμα του το ίδιο που είπε για το αίμα του. Αυτό είναι το αίμα μου. Λοιπόν, όταν κοινωνάμε, να ξέρουμε ότι πίνουμε το αίμα του Χριστού και, το αίμα του Χριστού και τρώμε το σώμα του Χριστού. Να το ξέρουμε αυτό. Εγώ θα ευχαριστήσω κάτι θέλετε να πείτε. Εγώ θα ήθελα να πω. Βρήκα κάποια πράγματα εδώ για τον Άρτο, τον έζημο Άρτο. Τι μας λένε οι πατέρες της Εκκλησίας. Μας λένε ότι και η σύνοδος, μια οικουμενική σύνοδος, κάνει αναφορά στα συστατικά με τα οποία παράγεται ο έζημος Άρτος και μας αναφέρει ότι έχει 5 είδη. Αλεύρι, προζύμι, νερό, αλάτι και φωτιά. Το κάθε ένα από αυτό έχει ένα θεολογικό νόημα. Το αλεύρι σημαίνει τη σάρκα του Κυρίου. Ο Κύριος παρομοιάζει με κόκκον σιταριού στον Ιωάννη. Το προζύμι σημαίνει τη ψυχή και ζωή της αυτός σαρκός. Το νερό σημαίνει τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Το αλάτι σημαίνει το νου. Και η φωτιά σημαίνει την θεότητα του ενανθρωπίσαντας Ιησού. Και σύμφωνα με τον Άγιο Ιωάννη τον Δαμασκηνό, τα άζημα δεν μπορούν να αποτυπώσουν τον τέλειο άρτιο, αυτοτελή, πλήρη και ολόκληρο ουράνιον Άρτο. Συνεπώς, ο ένζυμος, ο πλήρης ένζυμος Άρτος, συμβολίζει την πλήρη ψυχοσωματική ανθρώπινη φύση του Χριστού, δεδομένου ότι όπως η ψυχή ζωγονεί το σώμα, έτσι και η ζύμη το ψωμί. Μάλιστα. Λοιπόν, είναι ατίς εξ αυτού φάγει και μη αποθάνει, λέει ο Ιωάννης. Το βεβαίωσε και αυτό ο Κύριος. Η Αγία Μετάλλευση, η Θεία Κοινωνία, όπως τη λέμε συνήθως, είναι ο άρτος, και ο άρτος της ζωής. Είναι του Χριστού το σώμα και το αίμα. Οι προσευχές που γίνονται, γίνονται για τη μετουσίωση, τις κάνει ο ιερέας και μαζί όλος ο λαός λέει αμήν, αμήν, αμήν. Και εκείνη την ώρα κατεβαίνει Άγιο Πνεύμα και μετουσιώνει τα αυτή μια δώρα από γήινα σε ουράνια. Έτσι γίνεται λοιπόν ο καθαγιασμός του σώματος και του αίματος του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Και λέει, αφού παρέδωσε λοιπόν το μυστήριο αυτό της Θείας Ευχαριστίας, που είναι μυστήριο, είναι μέσα στα μεγάλα μυστήρια, ίσως είναι και το κορυφαίο μυστήριο της Εκκλησίας αυτό, μαζί με τη βάφτιση, και αυτό είναι το κορυφαίο μυστήριο. Γιατί βάσει εισαγάγει τον άνθρωπο στην ουράνια ζωή, ενώ η Αγία Κοινωνία συνεχίζει την πρόοδο του μέσα στην ουράνια ζωή, μέχρι να φτάσει στον ουρανό μαζί με τον σώμα και το αίμα του Χριστού και να είναι σύνεμος και σύσσωμος του Χριστού, δηλαδή κληρονόμος του Χριστού, αφού θα έχει το σώμα και το αίμα του Χριστού μέσα του. Γι' αυτό είναι πολύ απαραίτητο, όσοι δεν κοινωνάνε συχνά, να ρωτήσουν το πνευματικό τους και να τους δώσει την άδεια, θα τις δώσει, θα τις δώσει, πιστεύω, να κοινωνάνε όσο πιο συχνά μπορούν. Θα δείτε μεγάλη διαφορά αν με την Αγία Κοινωνία. Ο άνθρωπος μεταλλάσσεται, δεν το καταλαβαίνει, είναι μυστήριο όπως είπαμε. Και κλείνοντας, τα τελευταία 3 λεπτά, θα πούμε ότι μετά, αφού έγινε αυτό το τελετουργικό στη διάρκεια του δείπνου αυτού,
του Πασχάλιου δείπνου, όπως το λέμε καμιά φορά, στη σύσταση του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας, βγήκαν από το ανώγιο και αναχώρησαν. Και ο Ευαγγελιστής Μαθαίος λέει, σημειώνει ότι οι μνήσαντες εξήλθαν εις το όρος των ελαιών. Από εκεί αρχίζει το πάθος του Χριστού. Από εκεί αρχίζει το πάθος του Χριστού. Διότι γίνεται η προδοσία και γίνεται η σύλληψη του Χριστού. Θα τα πούμε και σε αυτά σε μια δεδομένη εκπομπή. Και το τελευταίο που γίνεται, ο Χριστός, όταν είπε ο Πέτρος ότι εγώ δεν θα σε αφήσω, λέει, δεν θα σε παρατήσω, τους είπε ότι θα με συλλάβουν και θα με σταυρώσουν. Και ο Πέτρος λέει να μην γίνει αυτό, σε άλλη φάση είπε αυτό, αλλά τώρα λέει, εγώ αν όλοι, λέει, σε αφήσουν, εγώ δεν θα σε αφήσω. Και τότε ο Χριστός του είπε, εσύ δεν θα με αφήσεις, λοιπόν, όλοι θα με αφήσετε και εσύ μάλιστα, του λέει, τρεις φορές πριν, θα με αρνηθείς πριν λαλήσει ο πετεινός, ο Αλέκτορ, πριν λαλήσει ο Αλέκτορ, πράγμα που έγινε και όλος. Και ο Πέτρος τότε κατάλαβε ότι του είχε πει τα λόγια του Χριστού και έκλαψε, λέει, πικρά. Έτσι λοιπόν εδώ τους είπε ότι θα με αφήσετε, γιατί είναι και γραμμένο ότι γέγραπτε τον ποιμένα, το γράφει ο προφήτης Ζαχαρίας, γέγραπτε, πατάξω τον ποιμένα και σκορπίσετε το ποιμνιό του. Ο ποιμήν είναι ο Χριστός και το ποιμνιό είναι οι μαθητές. Ξέρω αν έχετε κάτι να συμπληρώσετε. Εγώ θα πω μόνο ότι όντως προλέγει ο Ιησούς ότι όταν το δουν να παραδίδεται ανυπεράσπιστος και αδύναμος, οι μαθητές θα διασκορπιστούν. Βέβαια εκείνοι δεν μπορούσαν να κατανοήσουν πλήρως τα προφητικά λόγια του Χριστού. Θα ακολουθήσουν σκηνές φοβερές. Οι μαθητές δεν είχαν ακόμα αναγεννηθεί από το Άγιο Πνεύμα. Έκρυβαν μέσα τους μια δειλία και θα διασκορπιστούν. Αυτή η ανθρώπινη δειλία είναι συνήθις στη ζωή μας. Το θάρρος και ο ψυχικός ηρωισμός των μαρτύρων είναι καρπός της δυνάμεις του Αγίου Πνεύματος. Η ανθρώπινη φύση από μόνη της είναι αδύναμη και δειλή. Αυτή τη δειλία έδειξαν όλοι οι μαθητές μετά την σύλληψη του Κυρίου. Μάλιστα. Είχαν δει τον Κύριο να κάνει πάρα πολλά πράγματα. Να κάνει θαύματα, να κατευνάζει τη θάλασσα, να ελευθερώνει δαιμονισμένους, να ανιστά νεκρούς. Τον είχαν ομολογήσει Υιό Θεού, είχαν πεποίθηση ότι είναι ο Μησσίας. Παρά αυτά έκρυβαν μέσα τους την ανθρώπινη δειλία. Στις δύσκολες στιγμές του μαρτυρίου του Κυρίου έχασαν το θάρρος τους, σκανδαλίστηκαν. Η προφητεία του Κυρίου εκπληρώθη. Γίγαντες όμως έγιναν μετά την επιφύτηση του Παναγίου Πνεύματος. Τότε αψήφισαν τα πάντα και όρμησαν στο μαρτύριο για την αγάπη του Χριστού. Η πρώτη τους θετική αντίδραση τον είδανε αναστημένο. Τότε πήρανε μεγάλο θάρρος και την Πεντηκοστή πήρανε το Άγιο Πνεύμα και ολοκληρώθηκαν. Λοιπόν, δεν μπορούμε να πούμε περισσότερα γιατί τελείωσε ο χρόνος μας. Να σας χαιρετήσουμε, να σας ευχηθούμε ό,τι καλύτερο σε εσάς. Ο Χριστός να σας δίνει τα πάντα, να σας δίνει την αιώνια ζωή. Αυτό να ζητάμε, την αιώνια ζωή πρώτα και όλα τα άλλα θα προσθεθούν. Χαίρετε, Κύριε. Γεια σας και από μένα.